Πάρκο Κηπούπολη στο Ηράκλειο. Ένα ακόμη πάρκο με εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω ένα εγγόνι εδώ, δεν πρόκειται να το φέρω εδώ βόλτα. Δεν πρόκειται. Μπορούσε αυτός ο χώρος να καθαριστεί, να ήταν διαφορετικό. Παράδεισος να γίνει. Παράδεισος να γίνει. Ντροπή. Ντροπή. Χόρτα που πνίγουν το πνεύμονα πρασίνου, ο οποίος θυμίζει ζούγκλα. Εμείς τη βγάλαμε και κούπολη, όλοι οι κάτοικοι πανοί που είμαστε εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω τώρα ότι μπορούμε να τη λέμε και κούπολη. Αυτές είναι απαράδεκτες. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, πιστεύω ότι δεν έχουν δώσει την απαραίτητη σημασία που θα έπρεπε να δώσουν, γιατί παίζουν μικρά παιδιά. Και τα παιδιά τελικά δεν παίρνουν καθόλου σε αυτό το χώρο το πράσινο. Καθόλου. Μα αν ρίξετε μια ματιά και δείτε, είναι μέσα στο χόρτο, πρώτα φοβάσαι. Θα πατάς και λες, όχι, θα βγει κανένα φιδάκι, θα βγει κανένα ποντικάκι. Όπως βλέπετε, η όψη του πάρκου δεν θυμίζει πάρκο, θυμίζει ζούγκλα. Ενώ τα περιττώματα σκύλων συμπληρώνουν το απαράδεκτο αυτό σκηνικό. Δημότες της περιοχής εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εικόνες αυτές στο πάρκο, το οποίο, όπως λένε, έχει να συντηρηθεί εδώ και έναν χρόνο περίπου. Είναι εικόνα αυτή, είναι, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτε, άσχημη, πολύ άσχημη εικόνα. Πόσο καιρό έχει να καθαρίσει, από ένα χρόνο που μας είπανε. Εγώ πιστεύω παραπάνω να. Από το χρόνο, ή καθαρίζεται καθόλου. Δημότες αναφέρονται και στους κινδύνους που ελοχεύουν τις βραδινές ώρες στο πάρκο. Τη νύχτα εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα, έτσι, παράξενα. Αστυνόμευση βέβαια δεν συζητάμε, σχεδόν δεν υπάρχει. Φοβάσαι να περπατήσεις τη νύχτα έτσι απάνω. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε λίγα μέτρα παρακάτω στην Παιδική Χαρά, η οποία επίσης είναι πνιγμένη στα αγριόχορτα. Παιδική Χαρά για κλάματα εδώ στην περιοχή της Κηπούπολης, όσο και την Τραμπάλα, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Άρθουν να τα καθαρίσουν. Εδώ κοίταξε να δεις μια ιστορία. Αν πάρει φωτιά, καούμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα όλοι. Πόσο καιρό έχει να καθαριστεί αυτή η Παιδική Χαρά? Πάνω από ένα χρόνο. Ένα χρόνο είναι σε αυτή την κατάσταση. Πού να τα πάμε? Επάνω τη φτιάχνουν την Παιδική Χαρά. Ναι. Εδώ αυτοί που δεν τη φτιάχνουν την έχουν αφήσει περιποίητη. Έχουμε πρέπει επίθεση κουνουπιών. Σίγουρα έχει. Και ειδικά το απόγευμα γίνεται χαμός. Και την Τραμπάλα. Έτσι μπορεί να κάνει κάποιο. Έπρεπε αυτοί τουλάχιστον να την είχαν περιποίηθει, αφού επάνω δεν έχει, δεν ξέρουμε πού να τα πάμε τα παιδάκια. Γονείς λαχταρούν κάθε φορά που επισκέπτονται την επίμαχη Παιδική Χαρά, η οποία επίσης έχει να συντηρηθεί εδώ και αρκετό καιρό από τους αρμόδιους. Ο κύριος Αναστασάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τονίζει ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες στο θέμα των παιδικών χαρών. Να του πει του κυρίου Αναστασάκη ότι εδώ οι γείτονες πες δεν τον είδανε τώρα και 3-4 χρόνια να φανεί. Ποτέ.